Δήμαρχε, η εβδομάδα ξεκίνησε με αιτήματα δημοτών. Ναι, να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε σήμερα στο Δήμο Σιτίας την Ένωση Συνταξιούχων Εμπόρων του τόπου μας. Άνθρωποι καταξιωμένοι επαγγελματίες, γνωστοί σε όλους, οι οποίοι από διαφορετικό μετερίζει τώρα και από διαφορετικές καρέκλες, κατόπιν συνταξιούχοι, ήρθαν για να γνωριστούμε εθιμοτυπικά, να ευχηθούν για τον καινούργιο χρόνο και να μας εκθέσουν τους προβληματισμούς τους περισσότερο για τον τόπο, την αγωνία τους για την καθημερινότητα και έχουν και υπόψη τους κάποια προβλήματα τα οποία τα θέσανε, τα συζητήσαμε. Εκτιμώ ότι πάντα θα υπάρχει περιθώριο και διάθεση διαλόγου μεταξύ όλων των φορέων και μεταξύ της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούμε προπαντός τους συνδημότες μας. Θεωρώ ότι και τα προηγούμενα 4 χρόνια το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο, θα το κάνουμε και την πενταετία αυτή και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να επιλύουμε όσο γίνεται περισσότερα. Ξέρετε ότι όσο υπάρχει η ανθρώπινη δραστηριότητα θα δημιουργούνται καθημερινές ανάγκες και πλέον ανάγκες. Η υποχρέωσή μας λοιπόν είναι να τα ακούμε και ό,τι περισσότερο και όπως γίνεται καλύτερα σε συνεργασία με όλους και να το πω την προς τιμήν τους ότι έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση του Δήμου και στη διάθεση του Δημάρχου σε όπου παραστεί ανάγκη να μπορέσουν πραγματικά να βοηθήσουν εθελοντικά για την βελτίωση της καθημερινότητας και την πρόοδο του τόπου. Εγώ τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, τους καλωσόρισα, τους καλωσορίζω. Είμαστε εδώ να τα κουβεντιάζουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας τον Δήμαρχο για την καλή του διάθεση να μας δεχτεί, να μας υποδεχτεί και όλα τα σχετικά. Ευχόμαστε καλή θητεία και σε αυτόν και σε όλο το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθαμε εδώ σαν νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα, απαρτίζεται από πρώην εμπόρους, πρόσωπα τα οποία έχουν καταξιωθεί στο χώρο, γνωστά στον τόπο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε ορισμένες καταστάσεις. Θέσαμε στον Δήμαρχο τα προβλήματά μας, τους προβληματισμούς μας, ζητήσαμε κάποιες λύσεις να δοθούν και ευελπιστούμε σε μια άριστη συνεργασία από τώρα και στο εξής. Οτιδήποτε προκύψει, μας υπόσχεται ότι η πόρτα είναι ανοιχτή να τη χτυπήσουμε όποτε θέλουμε. Δεν θα το μεταλλευτούμε, απλώς θα είμαστε σε εγκρήγορση κι εμείς. Τον ευχαριστούμε για ό,τι μας υπόσχεται και ευχόμαστε με τη σειρά μας πάλι καλή θητεία και σε αυτόν και σε όλο το Συμβούλιο. Να πούμε κάποια από τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Ένα βασικό θέμα είναι η αστική συγκοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή η στεία έχει διαβριθεί κατά πολύ, οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και νομίζω ότι είναι ένα μείζο θέμα της κοινωνίας, όχι μόνο των συνταξιούχων, οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολα, αλλά γενικά όλου του ευρύτερου, της ευρύτερης περιοχής. Ζητάμε λοιπόν από το Δήμο ή δυνατόν να μπορέσει να συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας αστικής κοινωνίας που θα βελτιώσει κατά πολύ, πιστεύουμε εμείς, την όλη κατάσταση. Θα ελευθερωθεί το πάρκινγκ, θα διευκολυνθεί ο κόσμος στις μετακινήσεις του και είναι ένα βασικό θέμα, για μας. Ενημερωθήκαμε για τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη, για προβλήματα τα οποία μαστίζουν την περιοχή, συζητήθηκαν διάφορα. Ευελπιστούμε στα καλύτερα πάντα.